Γεια σας. Λάκη μου, yeah. Η πατρινή Δήμητρα πάει να ακούσει τον πατρινιό Νίκο Οικονομόπουλο. Μάλιστα. Καλή διασκέδαση. Όταν φοράμε τζιν, μαζί με παγιέτα, η δική μου η γνώμη είναι να είναι σκούρο το τζιν. Για να κάνει result ή οποιαδήποτε παγιέτα από πάνω. Εάν το τζιν είναι bleached, δηλαδή είναι χλωριωμένο, μου αρέσει να είναι λίγο destroyed. Ή να έχει ένα πατρόν, κάποια σχέδια επάνω. Πρόσφατα είδα μία γειτόνισά μου που φοράγε υπέροχα τζιν και πραγματικά ήταν piece of art. Είχανε δηλαδή μία ιδέα επάνω. Και εσύ μου λες, μα εγώ φτερά κάτω. Αλλά αυτά τα φτερά δεν μπορώ να σε κάνω να πετάξεις στιλιστικά. Το φτερό αυτό, σε αυτό το τζιν δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Και σε παραπλάνησε να βάλεις το ίδιο χρώμα και στο σακάκι. Αυτό το peach, βερικοκί, πώς να το πούμε. Mm. Το δοκίμασα με λευκό. Όχι, πείτε όχι. Μου κι εσείς, να. Όχι, το κάνει δηλαδή ειλικρινά τίποτα. Δεν, άδικα το κράτησες κιόλας. Δηλαδή αυτό θα μπορούσε να είναι με ένα άλλο γκρι ανοιχτό χρώμα, με ένα άλλο λευκό, με κάτι άλλο σε άλλη περίσταση. Και μετά πάλι έχουμε μία λάθος τσάντα. Τώρα, επίσης, αν φοράμε ένα τέτοιο τζιν, πες το έχουμε και θα το βάλουμε για κάποια μας έξοδο. Εγώ δεν ξέρω αν μ' αρέσει χωρίς ζώνη αυτό το τζιν. Και εδώ, αυτή η ζώνη θα ήθελα να έχει ένα retile, δηλαδή ένα ερπετό. Fake, φυσικά. Εντάξει, δηλαδή να είναι φιδέ, να είναι μανέστρα, από φίδι. Κάνει και μία με μανιτάρια. Είναι πάρα πολύ νόστιμο. Και κολλητό βελουτέ. Αυτό. Να έχει κάτι από μια υπέροχη συνταγή, με μια ωραία εγγράφα και να διακοσμήσει το παντελόνι αντί να έχει από κάτω αυτό το φτερό. Είναι υπέροχο αυτό το top, πολύ ωραίο και λαμπερό. Ήθελε κάτι άλλο από κάτω που πραγματικά να του πηγαίνει λίγο περισσότερο. Αν, επαναλαμβάνω, ήταν jean, θα ήθελα να έχει μια περίεργη τσέπη, ένα κάτι και να είναι σε σκούρο χρώμα. Mm-hmm. Ευχαριστώ. Δεν πάει καλά αυτό το επαναληπτικό διαγώνισμα, δεν ξέρω. Εύελιν. Χαίρετε. Γεια σου, Δημήτρα μου. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, είναι ωραίο που είσαι. Αυτό που φορούσα χθες. Είναι η μπλούζα. Είναι αυτό. Ναι. Όντως. Ναι, είναι αυτό που φορούσε στο προηγούμενο επεισόδιο. Γιατί στο είπα. Εντάξει, δεν είχα τώρα επιλογή να τα αλλάξω. Μα είδες πως φαίνεται διαφορετικό όμως το στάδιο. Μα φαίνεται πολύ διαφορετικό, δεν το γνώρισα. Αυτό είναι το ωραίο. Και επειδή βρεθήκαμε ένα τσακ πριν ξεκινήσει η εκπομπή backstage και μου το είπες, εγώ αυτό που σου είπα είναι βάλ το με δικό σου τρόπο. Και μου λες, μα θα το βάλω με τζιν. Το βάλες όντως με δικό σου τρόπο. Εγώ δεν θα το φορούσα ποτέ έτσι. Δεν θα φορούσα ποτέ φτερά. Οπότε αυτό είναι ένας δικός σου τρόπος. Δεν είναι το ίδιο. Εγώ εχθές πραγματικά είδα ένα τζιν στην κρεμάστρα. Είδα αυτό το top το οποίο είναι αγαπημένης μου φίλης. Και τα συνδύασα και πραγματικά έτσι θα πήγαινα στα μπουζούκια. Με αυτό το top και αυτό το τζιν. Και εσύ θεωρώ ότι μέσα σε αυτό το look είσαι εσύ. Γιατί αυτά τα φτερά είναι μόνο Δημήτρα. Και μου αρέσει αυτό. Αυτό που δεν μου αρέσει στη συγκεκριμένη εικόνα είναι το σακάκι και η τσάντα. Ναι. Θα ξέρεις. Το δέχομαι, ναι. Και τα παπούτσια, από τη στιγμή που έχεις όλο αυτό το γύρω-γύρω, θα έπρεπε να είναι πιο απλά. Δεν θα έπρεπε να έχουν και αυτά φασαρία. Τα μαλλιά σου είναι πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι σου το έχω ξαναπεί ότι σου πηγαίνουν πάρα πολύ. Τα σκουλαρίκια, ωραιότατα. Μας έχει συνηθίσει στις λάμψεις και σήμερα είναι μία μέρα που θα μπορούσε να βάλεις λάμψεις. Δεν μου αρέσει. Δηλαδή, εκεί με χάνεις. Και καλά έκανες και δεν άλλαξες. Το top. Ναι. Το έδειξα με έναν άλλο τρόπο και αυτά είναι τα ωραία της μόδας. Τρία. Ευχαριστώ πολύ. Και το ακόμα πιο ωραίο είναι... Ναι. Ότι θα το βάλω εγώ αύριο. Εγώ δεν το κατάλαβα ούτε. Αυτό δηλαδή, είναι πιο ωραίο. Δεν υπάρχει... Δεν το πιστεύω ότι ούτε μου μοιάζει αυτό καθόλου. Αυτό είναι η επιτυχία της. Εκεί με κέρδισες. Ότι το έδειξες με άλλο τρόπο, ενώ το ήξερα ότι το φορούσες. Στέλιο. Ναι. Ωραία είναι η μπλούζα, ωραίο και το παντελόνι. Ποιο είχες διαλέξει πρώτα όμως? Παντελόνι. Όχι, είχες διαλέξει πρώτα την μπλούζα ή πρώτο παντελόνι? Την μπλούζα, πρώτη μπλούζα. Το σακάκι το έχεις ξαναβάλει αυτό? Δεν είναι ακριβώς το ίδιο, το άλλο ήταν πιο oversized. Αυτό είναι λίγο πιο... Ωραία, κοίταξε.
θεωρώ ότι δεν αυτό το σύνολο είναι πολύ ασύνδετο. Και όντως το vibe κάνει πιο πολύ ημέρα σε εκδήλωση, όπως σου είπε, ποια κοπέλα σου το είπε αυτό. Νατάσα. Η Νατάσα. Συμφωνώ. Δηλαδή έχει πιο vibe έτσι, ότι είσαι καλεσμένη κάπου όντως και έβαλες μία λάμψη την ημέρα και όχι τη νύχτα και σε αυτό ευθύνονται το ροδακινή σακάκι που δεν φοριέται βράδυ και το τζιν που είναι πάρα πολύ ανοιχτόχρωμο. Mm-hmm. Θα κρατούσα ή την μπλούζα ή το κάτω. Αυτά τα δύο είναι που δεν πάνε βασικά μεταξύ τους. Η μπλούζα είναι ωραία. Θα μπορείς να βάλεις όντως ένα σκούρο τζιν ή και ανοιχτό. Αυτά είναι όταν ένα καμπάνα παντελόνι, mm-hmm. για να μην σου κόβει τη σιλουέτα. Δηλαδή είσαι μια τόσο ψηλή γυναίκα που δεν μπορεί να κοντίνεις. Αλλά έχεις μια επιφάνεια πάνω που είναι η παγέτα, μια επιφάνεια που είναι το τζιν, μια επιφάνεια που είναι τα φτερά, μια επιφάνεια που είναι το γυμνό, μια επιφάνεια που είναι τα παπούτσια, γιατί τα βλέπεις και τα παπούτσια. Και έχεις και μια τσάντα που και αυτή κάτι έχει πάνω και ένα σακάκι που είναι σε ένα χρώμα που έχει άλλη ένταση. Πάρα πολλά πράγματα και επαναλαμβάνεις πάλι το χρώμα και στα σκουλαρίκια και κυματιστά τα μαλλιά. Δηλαδή παντού έκανες κάτι, τώρα θα μου πεις αυτό δεν μου έλεγες εχθές, να κάνω σε όλα κάτι και να μην έρχομαι με ένα σετ κτλ. Τα έκανα. Να τα. Άρπατε τώρα. Ναι. Εγώ δηλαδή, όχι εσύ. Εγώ δεν μίλησα. Ναι. Λοιπόν, από εδώ θα κρατούσα την μπλούζα με ένα καμπάνα τζιν και ένα άλλο παπούτσι. Ναι. Βάζω αυτό το κεφάλι με αυτό το λαμπερό θέμα. Ένα σκούρο τζιν καμπάνα, όπως είπες, και αυτά τα παπούτσια και εσύ ήταν. Να κάνει ακόμη πιο μακριά τη σκούρα και πιο. Να τον άλλο. Καλά, και το δύο καλό είναι. Ναι, αυτό το δύο. Ευχαριστώ πολύ. Γιατί, τι θα σας κάνω τώρα, ρε παιδί μου. Πολύ κοντά με την προηγούμενη αποδοσή σου. 9,1 η μία, 9,3 η άλλη. Ευχαριστώ.